Θα πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά εδώ και μήνες θα λέγαμε την Αλεξανδρούπολη γενικότερα, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, αυτό του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης, το οποίο πάρα πολλής κόσμος το περιμένει στην πρωτεύουσα του Εύρου, με τους συλλόγους να ανυπομονούν να χτιστεί, καθώς έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, το βασικό κλειστό της πόλης, το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα όσο αφορά τη δημιουργία του νέου κλειστού γυμναστηρίου, καθώς η έκταση στην οποία αναμένεται να κατασκευαστεί υπάρχει, όπως λέγεται το τελευταίο διάστημα, το άλσος στο φυτώριο. Εκεί λοιπόν αναμένεται να κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο και υπάρχουν αντιδράσεις, έχουν συγκεντρωθεί έτσι κάνοντας και μία μικρή περίληψη του τι έχει γίνει, 650 υπογραφές ώστε να μην δημιουργηθεί εκεί για την προστασία μάλλον του άλσους του φυτωρίου, να μην δημιουργηθεί εκεί το κλειστό γυμναστήριο ή μάλλον να προστατευτεί το άλσος και να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διευκρινίσει και η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα την προηγούμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και με εισηγητές επικεφαλής της παρατάξεων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Βαγγέλη Λαμπάκη, τον κύριο Βαγγέλη Μητυλινό και τον κύριο Παύλο Μιχαλίδη, τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο. Και υπήρχε η απόφαση τελικά στο φινάλε της συνεδρίασης να διερευνήσει η Δημοτική Αρχή σε διάστημα 15 ημερών για το αν γίνεται να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος ή αν μπορεί να μετατοπιστεί, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, για κάποια μέτρα το Δημοτικό Συμβούλιο, κλειστό γυμναστήριο. Αυτά αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι έχει συμβεί σε αυτές τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει, μία εβδομάδα δηλαδή μετά από την συνεδρίαση. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην μονολογώ περισσότερο, έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Θεόδωρο Βουρδόλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον πρόεδρο του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Αυγερινό Μεσινέζη. Καλησπέρα, κύριε Μεσινέζη. Καλησπέρα, κύριε Παταζή. Και σε πολύ λίγο μαζί μας θα είναι και ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου, που θα μιλήσει τηλεφωνικά, καθώς ένα προσωπικό πρόβλημα δεν του επέτρεψε να βρίσκεται εδώ στην εκπομπή. Θα είναι μαζί μας όμως τηλεφωνικά. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι δασολόγος και είναι και μέλος της πρωτοβουλίας των Δημοτών για την προστασία του άλσους στο φυτώριο. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Βουρδόλη, για να μας πει δύο λόγια. Καταρχάς, η ερώτηση είναι αυτό που ανέφερα στο τέλος της προηγούμενης φράσης μου, δηλαδή σε αυτή τη εβδομάδα που μεσολάβησε, αν υπήρχε κάτι νεότερο, και να βάλουμε και λίγο τα πράγματα σε μια θέση να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου, να το πούμε απλά, το κλειστό γυμναστήριο αυτό να μην γίνει. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω δυστυχώς γιατί αυτό που βγήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως απόφαση μέσα σε 15 μέρες να διερευνήσουμε, όποιος μηχανικός μας ακούει γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όταν υπάρχει ένα συμβατοποιημένο έργο, δεν δίδεται πλέον θέμα για να συζητήσουμε κάτι περισσότερο όσον αφορά αυτό. Είναι λοιπόν ένα συμβασιοποιημένο έργο, ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο το χρειάζεται χθες ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το κλειστό γυμναστήριο του Μιχάλης Παρασκευόπουλος, το οποίο είναι πλέον 40 ετών, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου μας. Ο Δήμος μας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Όταν αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή πριν 2,5 περίπου χρόνια, ένας από τους πρώτους στόχους μας ήταν να δούμε τι ακριβώς υπάρχει προκειμένου να τρέξουμε, γιατί να μην ξεχνάμε υπήρχε μια χρηματοδότηση που την είχε εξασφαλίσει ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, η οποία όμως κινδύνευε και αυτή μετά από τόσα χρόνια να χαθεί. Δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα έτοιμο παρά μόνο η χρηματοδότηση από την περιφέρεια.
Τότε καθίσαμε και δουλέψαμε πάρα πολύ με τις τεχνικές υπηρεσίες σε δύο μέτωπα. Ένα ήταν να στήσουμε τις μελέτες όλες από την αρχή προκειμένου να κάνουμε ένα βιώσιμο σχέδιο, μια μελέτη η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες να κρατήσουμε τα χρήματα που ήταν δεσμευμένα στην περιφέρεια και υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος να χαθούν. Το καταφέραμε και φτάσαμε, για να μην χάνουμε και χρόνο, σήμερα που μιλάμε να έχουμε ένα συμβασιοποιημένο έργο. Οι εργασίες λοιπόν αυτές έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Ο χώρος ο οποίος είχε επιλεγεί για να γίνει το κλειστό γυμναστήριο ήταν αυτός ο χώρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ορισμένος. Γιατί ένα ιστορικό που έχει ξεκινήσει από το 1978 στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος πήρε την έγκριση του 1999 για αθλητικό κέντρο και αθλητικές εγκαταστάσεις, ουδέποτε υπήρξε ως άλσος. Ένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Να πούμε, ότι... να σας διακόψω, να πούμε ότι βλέπουμε και πλάνα από τις εργασίες που είχαν ξεκινήσει. Που θα φτάσουν και σε αυτό το σημείο. Με, το... ναι, με την μεταφύτευση των δέντρων. Mm-hmm. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο χώρος ο οποίος είχε οριστεί εκεί και είχε περάσει όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και μάλιστα για να φτάσει το 99 να χαρακτηριστεί ως αθλητικός χώρος, ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, έπρεπε να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και η Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, όπου έχω μπροστά μου το έγγραφο αυτό, που θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, είναι από 24 Σεντεκάτου 1998, με αριθμό πρωτοκόλλου 5470, όπου μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες ενός συγκεκριμένου υπάλληλο τότε προϊστάμενο, αν δεν κάνω λάθος, του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, η οποία ήταν σε απάντηση των ανωτέρων σχετικών, σας πληροφορούμε ότι εκτάσεις πρώτης φάσης μελέτης τροποποίησης του Γενικού Πολυδημόσιου Σχεδίου, όπου προβλεπόταν αυτός ο χώρος να οριστεί ως αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου η υπηρεσία μας από την πλευρά της αρμοδιότητας δεν προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά. Πράγμα που σημαίνει ότι με τη γνωμοδότηση αυτή, φτάσαμε στο σημείο να είναι σήμερα αυτός ο χώρος αθλητικές εγκαταστάσεις. Πράγματι λοιπόν, έγιναν οι απαραίτητες μελέτες, περάσαμε από όλες τις αδειοδοτήσεις και σήμερα φτάσαμε να έχουμε ένα συμβασιοποιημένο έργο. Mm-hmm. Αυτό το έργο λοιπόν που έπρεπε να γίνει όχι χθες, προχθές. Η αθλητική κοινότητα το ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά το κλειστό γυμναστήριο. Οποιαδήποτε χρονοτριβή υπάρχει, ενέχει κινδύνους και για να χάσουμε τα χρήματα και να μην γίνει το έργο. Ποιος μπορεί σήμερα να πει σε αυτά παιδιά που περιμένουν πώς και πώς το νέο κλειστό γυμναστήριο ότι αύριο δεν θα ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες επιτέλους για το αθλητικό μέλλον των παιδιών μας? Ποιος μπορεί να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία? Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και να μας πείτε και για τα δέντρα πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να δώσουμε και το λόγο και στον κύριο Μεσινέζη, τον πρόεδρο του Εθνικού, για να έχουμε και την άποψη των συλλόγων, έτσι, τη θέση των συλλόγων. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή και το είπε πριν ο κύριος Βουρδόλης, οι σύλλογοι περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια ένα νέο κλειστό γυμναστήριο. Το θέμα είχε περάσει από χίλια κύματα. Τελικά έχουμε πάλι κάποια εμπόδια και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει τελικά. Κύριε Μεσινέζη. Εγώ θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε ό,τι αφορά το καινούριο κλειστό, το υπάρχον κλειστό του κ. Παρασκευόπουλου, όπως επίσης και την εξαγγελία που είχε γίνει το 2016 σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τότε από τον Περιφερειάρχη, τον αείμνηστο, τον κύριο Παυλίδη. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, η εξαγγελία είχε γίνει το 2016 στο Νομαρχείο, με παρόντες στο πάνελ για την εξαγγελία τον τότε Περιφερειάρχη, τον κύριο Παυλίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πέτροβιτς, τον τότε Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπάκη και μου του ιδίου. Όλοι είχαμε συμφωνήσει ότι είναι με μεγάλη αναγκαιότητα και ευχαριστήσαμε τον κύριο Παυλίδη για τα χρήματα αυτά που βρέθηκαν. Ο δε Δήμος από την πλευρά του υποσχέθηκε ότι θα δώσει οικόπεδο, διότι η περιφέρεια δεν είχε οικόπεδο στην περιοχή, και να αναλάβει επίσης και την τεχνική μελέτη για να προχωρήσει το νέο κλειστό. Όλα αυτά όμως, μάλλον ο χρόνος δεν κατέστη δυνατός, ούτως ώστε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να ολοκληρώσει ένα σχέδιο, ένα τεχνικό σχέδιο και να προχωρήσει στην εξαγγελία και στην κατασκευή του κλειστού. Και φτάσαμε στο σήμερα. Να πούμε για κάτι άλλο, ότι συμφωνώ με τον κύριο Βουρδόλη, το Παρασκευόπουλος είναι ένα γυρασμένο πλέον γυμναστήριο και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το Παρασκευόπουλος έγινε πριν από 40 χρόνια και σήμερα ο πληθυσμός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Πέρα από αυτό το γυμναστήριο και το προθερματήριο του ΚΕΓΕ, δεν υπάρχουν άλλοι κλειστοί χώροι άθλησης, με δεδομένο
ότι τα σωματεία πλέον της Αλεξανδρούπολης είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και δεν μιλώ μόνο για τα αθλήματα της άλλας, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ένα σωματείο και τι αθλήματα θα εξελίξει στην πορεία του χρόνου. Άρα, αν δούμε τον πληθυσμό των σωματείων σήμερα, βλέπουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει ένα γυμναστήριο. Εγώ θα έλεγα και δύο και τρία γυμναστήρια. Και αν λάβουμε υπόψη μας τα παραδείγματα των κοντινών μας πόλων, Κομοτηνής και Εξάνδης, ξέρουμε ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Άρα, είναι μεγάλη αναγκαιότητα, για να μην πω είναι επιβεβλημένο πλέον, να γίνει το κλειστό. Αυτό βέβαια που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι ενώ όλοι ξέραμε σε ποιο χώρο θα γίνει από την αρχή της εξαγγελίας, ξέραμε ότι θα γίνει δίπλα στο κλειστό κολυμβητήριο. Ξέραμε ότι ο χώρος είναι συγκεκριμένα χαρακτηρισμένος για αθλητικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Με προβληματίζει το ότι και τότε υπήρχαν δέντρα, αλλά και τότε κανείς δεν είπε τίποτα. Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε λιγότερες ευαισθησίες ό,τι αφορά το περιβάλλον μας, τα δάση μας, τα άλση μας. Μας προβληματίζει πάρα πολύ γιατί αυτή η κίνηση τώρα. Δηλαδή τώρα που ένα έργο είναι έτοιμο να ξεκινήσει, έχουν τελειώσει τα πάντα, mm-hmm. και ξαφνικά, λίγες μέρες πριν, έχουμε αυτού του είδους αντιδράσεις. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια, θα προχωρήσει η συζήτηση. Έχουμε στο τηλέφωνο λοιπόν, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, κοντά μας και τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι δασολόγος και είναι και μέλος της πρωτοβουλίας των Δημοτών για την προστασία του άλσου στο φυτώριο. Την ώρα που θα μιλάει ο κύριος Παπαϊωάννου, πριν τον καλησπερίσουμε, να πούμε παράλληλα ότι βλέπουμε και ένα βίντεο το οποίο έχουν φτιάξει άνθρωποι της πρωτοβουλίας για την προστασία του άλσου στο φυτώριο και γράφουν και κάποια πράγματα που αυτοί τονίζουν, να το σημειώσουμε αυτό, και το παρακολουθούμε παράλληλα. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πανταζή, καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, έστω και από το τηλέφωνο. Θα θέλαμε καταρχάς δύο λόγια και από την δική σας πλευρά, από την πρωτοβουλία των Δημοτών για την προστασία του άλσου στο φυτώριο, και να υπάρξει, αν θέλετε, και μια απάντηση και στο τελευταίο, γιατί το ανέφερε ο κύριος Μεσσηνέζης, το για ποιο λόγο τώρα, δηλαδή, τους τελευταίους μήνες, τέλος πάντων, έγινε αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι τώρα, κύριε Πανταζή. Το πρώτο έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε τον Ιούνιο. Οι υπογραφές οι πρώτες μαζευτήκανε τον Νοέμβριο και υποβληθήκανε. Ναι, ναι, αυτά, το τώρα εννοώ τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι τώρα. Ούτε ο Νοέμβριος είναι τώρα. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι προέρχομαι από τον χώρο του αθλητισμού, δεν είμαι πρωτοβουλητής, αλλά κατεβαίνω ακόμα σαν μέλος του Συνδέσμου Κριτών Στίβου του Σέγας. Mm-hmm. Αγαπώ τον αθλητισμό και είμαι υπέρ του αθλητισμού. Και σίγουρα είμαι υπέρ της δημιουργίας αθλητικών χώρων. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε και μπορεί να γίνει είναι 8 στρέμματα, είναι όλη αυτή η έκταση, η αμφισβητούμενη έκταση, την οποία δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε. Από τα αρχικά 64 σχέδια. Να σας πω κάτι όσον αφορά το ιστορικό. Παλιά ήταν να γίνει το πανεπιστήμιο εκεί. Το πανεπιστήμιο δεν έγινε. Κατά το 82-83-84 το Δασαρχείο έκανε κάποιες μελέτες. Θα σας πω τα ονόματα. Ο κύριος Κώστας Ράπτης, δασολόγος, που έκανε τη χαρτογράφηση. Ο κύριος Παλατσιώδης ανέλαβε να φυτέψει τα είδη. Ένας τοπογράφος, ο κύριος Αλβανός, μετρούσε τους συνδέσμους φύτευσης, γιατί τα δέντρα αυτά δεν μπαίνουν, στοιχίζονται βάσει κάποιων οδηγιών του Υπουργείου Γεωργίας. Λοιπόν, και επομένως δεν είναι πεταμένα δέντρα, δεν είναι ξεχασμένα δέντρα, δεν έπρεπε κτλ. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει ένας πολύ εμπεριστατωμένος φάκελος στα χέρια του Δασάρχη της Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέρω αν κανείς πήγε, έκανε τον κόπο να τον πάρει να συμβουλευτεί, τι έγινε τότε και γιατί έγινε. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνει ένα δασοβοτανικό πάρκο με πάνω από 30 γένη. Κάποια γένη είχαν, μπορεί και να είχαν και 2-3 είδη, με πάρα πολλά είδη φυτών. Και μπαίνανε το ένα είδος εδώ, το άλλο εκεί, όχι τυχαία, βάσει ενός σχεδίου το οποίο, σας επαναλαμβάνω, είναι στα χέρια του Δασάρχη της Αλεξανδρούπολης. Εμείς μιλάμε για αυτά τα 8 στρέμματα, το είδαμε έγκαιρα, ειδοποιήσαμε έγκαιρα τις δημοτικές αρχές, δεν είδαμε ανταπόκριση.
ξαναγράψαμε, μαζέψουμε αυτές τις 650 υπογραφές. Μην νομίζετε ότι τρία άτομα πήραμε από ένα χαρτί, χέρι-χέρι. Δεν το κυνηγήσαμε. Το κάναμε ίσα-ίσα για να βάλουμε το χαρτί αυτό να το υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Δεν έγινε τίποτα. Αυτό το οποίο ζητάνε εμείς λοιπόν είναι αυτά τα 8 στρέμματα και δεν είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Έχει εξαρτηθεί να μείνει όσο είναι και να βελτιωθεί με λίγα χρήματα. Αν μπορεί να γίνει κάπου αλλού το γήπεδο, τόσο το καλύτερο. Αλλά μπορεί να μετατοπιστεί όπως πολύ καλά είπατε. Όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή, όλες οι παρατάξεις συμφωνήσανε να δουν τη δυνατότητα να μπορέσει αυτό το στάδιο να γίνει κάπου αλλού χωρίς να χαθεί η πίστοση. Αυτή είναι η θέση δικιά μας. Αγαπούμε τον αθλητισμό, αγαπούμε το δάσος. Δεν θέλουμε για κάτι, για να δημιουργήσουμε κάτι καλό, να καταστρέψουμε κάτι καλύτερο. Κύριε Παπαϊωάννου, κατανοητά όλα αυτά. Εγώ ωστόσο θα την ξαναθέσω την ερώτηση, γιατί την είχα θέσει και στον κύριο Δεμερίδη και μου είχε απαντήσει τότε. Απλά θα ήθελα και τη δική σας διευκρίνηση για ένα έργο το οποίο, όπως είπαν και οι προαλήσαντες, έχει γίνει γνωστό τόσα χρόνια ότι θα δημιουργηθεί. Για ποιο λόγο λοιπόν έρχεται τον Ιούνιο αυτή η πρωτοβουλία και δεν ήρθε πιο πριν? Με συγχωρείτε, πότε δημοσιεύτηκε η χωροθέτηση του γηπέδου? 16. Πότε δημοσιεύτηκε, πότε είδαμε πού θα μπει? Για ρωτήστε, για ρωτήστε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και να σας πω κάτι άλλο. Όταν ξεκίνησε ο κύριος Γιώργος Αλεξανδρής, ο άνθρωπος αγαπάει τον αθλητισμό κτλ., ξεκίνησε με ένα σχέδιο στο μυαλό του, ένα κολυμπητήριο, ένα στάδιο κλειστό 3.000 θέσεων, ένα πάρκινγκ. Κατόπιν έρχεται η άλλη Δημοτική Αρχή και αποφασίζει τον μπαλόνι. Πάει τον μπαλόνι, πάει η πίστοση. Μα κάθε φορά που αλλάζει κάποιος δήμαρχος, αλλάζει και το σχέδιο, αρχίζει και το πλάνο. Mm-hmm. Εμείς μόλις πληροφορηθήκαμε πού πρόκειται να γίνει αυτό, αμέσως θα την αργήσαμε. Μάλιστα. Κάτι που, θέλει να... που να ξέραμε mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα θα το βάζανε εκεί μέσα. Ενώ υπάρχουν άλλες εκτάσεις. Mm-hmm. Κατανοητό. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Βουρδόλης. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα σας καταρχάς. Να πούμε το εξής. Προφανώς δεν είστε ενημερωμένοι και εφόσον θέλετε να λέγεστε ότι είστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες και πολύ καλά κάνετε, θα πρέπει φυσικά να ενημερώνεστε. Η ιστορία αυτή λοιπόν ξεκίνησε από το 2016 που βρεθήκαν τα χρήματα και ορίστηκε το σημείο αυτό ως ο χώρος ο οποίος θα πραγματοποιηθεί, θα γίνει το έργο. Ένα. Δύο, θα σας γνωρίσω ξανά, γιατί μιλήσω πως δεν το έχετε υπόψη σας, ότι για να οριστεί αυτός ο χώρος το 2016 ως χώρος που θα γίνει το νέο κλειστό, είχε οριστεί με το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο του 1999, όπου είχαν εδώ στις σχετικές εγκρίσεις από το Δασαρχείο, πληροφορίες εδώ του εγγράφου που εγκρίνει είναι ο κύριος Δεμερίδης, ένας εξ αυτών οι οποίοι κάναν ασφαλιστικά μέτρα. Και όπως γνωρίζετε, τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία καταθέσατε για να σταματήσει το έργο αυτό, ήδη σε πρώτη φάση έχει απορριφθεί η διαδικασία και συνεχίζεται, κανονικά μπορεί να συνεχίσει το έργο. Άρα λοιπόν, αυτό που σας είπε και πολύ ορθά σας είπε ο κύριος Πανταζίδης, ο Κοσμάς πιο μπροστά, είναι ότι το έργο αυτό έχει οριστεί στο συγκεκριμένο χώρο, τουλάχιστον αν θέλετε, από το 2016, για να μην πω από το 1999, που το είχε οριστεί ως αθλητικός χώρος. Υπήρχαν τα δέντρα τότε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είπε ποτέ κανένας. Προφανώς δεν περιμένανε ότι θα γίνει επιτέλους το έργο, γιατί αυτό το έργο το έχουμε ακούσει πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε λοιπόν η νέα Δημοτική Αρχή του Γιάννη του Ζαμπού και του Δημάρχου μας και όλων των συνεργατών του, αν θέλετε, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και επιτέλους να έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο. Γνωρίζω και εγώ λοιπόν, επειδή και εγώ είμαι μέσα στον χώρο του αθλητισμού και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, σας λέω λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια ξέραμε ότι το συγκεκριμένο χώρο θα γίνει το νέο κλειστό. Φροντίσαμε λοιπόν εμείς ως Δημοτική Αρχή να κάνουμε τι? Εννοείται ότι είμαστε και εμείς υπέρ της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Εννοείται ότι θέλουμε το πράσινο. Γι' αυτόν τον λόγο ήδη έχουμε φυτέψει νέα δέντρα. Πάνω από 200 στο σύνολό τους. Σήμερα, μάλιστα, τοποθετήθηκαν άλλα 30 δέντρα σε συνεργασία με τα παιδιά από τα σχολεία και από το ειδικό σχολείο. Φαντάζομαι ότι ενημερώνεστε, εφόσον μιλάμε για τις δεντροφυτεύσεις και θέλετε να γνωρίζετε όσον αφορά αυτό την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και το τι ενέργειες κάνει ο Δήμος, η νέα Δημοτική Αρχή, ως προς αυτό το κομμάτι.
Επίσης, να σας πω ότι από τα δέντρα τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν, εμείς φροντίσαμε επιπλέον ως Δήμος να κάνουμε την προσπάθειά μας, την οποία την κάναμε με επιτυχία, να μεταφυτέψουμε όσα δέντρα μπορούσαμε να μεταφυτέψουμε. Επίσης, να πω ότι στο συγκεκριμένο παρατημένο φυτώριο, γιατί αυτό είναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που είναι το φυτώριο εκεί, δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση από κανένα, από καμία δημοτική αρχή τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα δέντρα, επειδή ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους, και εσείς το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που ακούω από συναδέλφους σας, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έχουν παρατηθεί τα δέντρα έτσι όπως έχουν παρατηθεί, δεν είχαν τον χώρο να αναπτυχθούν στο μέγεθος που θα μπορούσαν να μεγαλώσουν αυτά τα δέντρα, να αναπτυχθούν. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, για να το κλείσουμε εδώ. Εμείς ως Δημοτική Αρχή κάναμε δύο παράλληλα πράγματα. Ένα, τη δημιουργία του νέου κλειστού γυμναστηρίου, έτσι ακριβώς όπως αρμόζει στα παιδιά μας στην αθλητική κοινότητα, η οποία σήμερα, σας πληροφορώ, βράζει με την καθυστέρηση αυτή της δημιουργίας του νέου κλειστού, της έναρξης των εργασιών. Και παράλληλα φροντίσαμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τόσο για να μπορέσουμε να σώσουμε όσα περισσότερα δέντρα μπορούσαμε να σώσουμε εκεί, παράλληλα να αναδείξουμε το συγκεκριμένο χώρο με τη δημιουργία του κλειστού γυμναστηρίου και με τα υπόλοιπα δέντρα, γιατί να μην ξεχνάμε, γιατί να περάσουμε τη σωστή εικόνα στους πολίτες, στους συντοπίτες μας οι οποίοι μας ακούν, ότι δεν φεύγει όλο το φυτώριο από εκεί πέρα, παρά μόνο το μισό. Και σε αυτή την περίπτωση ακόμα, αν γνωρίζετε, που πρέπει να το γνωρίζετε αφόσον ασχολείστε, εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 35 δέντρα τα οποία είναι ξερά αυτή τη στιγμή και είναι επικίνδυνα. Που σημαίνει οποιαδήποτε και αν παρέμβαση γινότανε, αυτά τα δέντρα έπρεπε ήδη να έχουν απομακρυνθεί. Θέλω λοιπόν να πω και για να το κλείσω, ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, τόσο με τον Δήμαρχό μας τον Γιάννη Ζαμπούση, όσο και οι υπόλοιποι συνεργάτες του, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να έχουμε το περισσότερο δυνατό πράσινο που μπορούμε να έχουμε στην πόλη μας. Φροντίζουμε γι' αυτό με τις δεντροφυτεύσεις οι οποίες γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Παράλληλα, δουλέψαμε και φτάσαμε στο σημείο να συμβαποιήσουμε ένα έργο και να μην χάσουμε τα χρήματα τα οποία ήταν πολύ επικίνδυνο να χαθούν για την δημιουργία του νέου κλειστού μετά από 40 χρόνια για έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο, έτσι όπως πρέπει. Και παράλληλα, η αθλητική κοινότητα, η οποία έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη αυτές τις κλειστές εγκαταστάσεις, να βοηθήσει και η ίδια, εάν κρίνετε κι εσείς, και υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, αλλά δεν είδα καμία ευαισθητοποίηση από κανέναν, ώστε να φροντίσουμε μαζί με τα μέλη της αθλητικής κοινότητας, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η αθλητική κοινότητα του Δήμου μας, να δημιουργήσουμε έναν άλλον χώρο, να υιοθετήσουμε, αν θέλετε, ακόμα δέντρα και χώρους πρασίνου, προκειμένου να τους φροντίσουμε έτσι όπως αξίζει και όχι έτσι όπως ήταν παρατημένο το συγκεκριμένο φυτώριο. Άρα λοιπόν, μόνο για έλλειψη σεβασμού προς το πράσινο και και στο όραμα του να φτιάξουμε την επόμενη μέρα καλύτερη για τον Δήμο μας, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς. Κύριε Παπαϊωάννου. Λοιπόν, άκουσα αυτά που είπε ο κ. Βορδόης. Όσον αφορά τις αποστάσεις, αν είναι καλές ή δεν είναι καλές, μπορώ να πάω να πάρω ένα δασολόγο, δασαρχείο και θα τους πούνε. Είναι κανονικά με τον τεχνικό σύνδεσμο, τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωργίας και τεμένα. Γιατί δεν πάνε στο δασαρχείο. Ας πάρουν και τον φάκελο. Ας πάρουν να δουν τι έγινε, πότε έγινε, από ποιον έγινε, τι ήδη έχουν μπει, για ποιο λόγο έγινε αυτό το πάρκο. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό το πράγμα το ονειρευτήκαν. Κάποιοι δημιουργήσαν έναν χώρο πρασίνου, οξυγόνου, ευεξίας. Γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Δεν πήγαν και τα σπηλαδένια, τα ρεπανάκια, κρεμμυδάκια, να πάμε να τα πάρουμε τον άλλο χρόνο να τα πουλήσουμε. Η ίδρυση αυτού εδώ του δάσου βοτανικού κήπου ήταν πάρα πολύ φιλοσοφημένη, πάρα πολύ μελετημένη. Και σας λέω, ας πάνε στο δασαρχείο. Ο δασάρχης έχει τον φάκελο, δασολόγοι υπάρχουν εκεί πεπειραμένοι, μην ακούτε μένα τον ηλικιωμένο και δέστε τι έγινε. Και όσον αφορά τα ξερά δέντρα, φυσικά ξερά δέντρα υπάρχουν, κύριε Βουρδόλη, όντως υπάρχουν. Και σίγουρα ποιοι περνάνε εκεί από κάτι, οι οποίοι θα πέσει πάλι και τους σκοτώσει, τι έγινε στον πλάτανο της μάκρης, όχι. Σίγουρα θέλει, αυτό που είπαμε εμείς, αυτό που στείλαμε, σαν πρωτοβουλία πολιτών, είπαμε να διατεθούν λίγα χρήματα για να γίνει το πάρκο σωστό, λίγα χρήματα, και να βρούμε ένα χέρσο τρόπο να τοποθετήσουμε το καινούργιο το φυτόριο. Και από ό,τι είδατε σε αυτό το βίντεο, λέμε ναι στο γήπεδο, ναι στο πράσινο. Είμαστε υπέρ του αθλητισμού. Και εγώ εγγόνια έχω, παιδιά έχω, και εγώ αγαπάω τον αθλητισμό. Κανείς δεν είναι. Λοιπόν, ας καθίσουμε και ας δούμε τι είναι. Θέλετε να πάρετε ισοπαίδιο και να κόψετε τα δέντρα, τι να σου πω. Και το δασαρχείο, αυτό που σας είπε, ότι ξέρετε,
Δεν υπάρχει το στρατιωτικό νόμο, ξέρετε τι σας είπε. Είναι σε οικοδομικό τετράγωνο, δεν έχουμε αρμοδιότητα, δικιά σας ευθύνη, Πόντιος Πιλάτος ο Βασάρχης, έλλειψη της χείρας του και σας το έδωσε εσάς. Δεν έχει καμία μα καμία αρμοδιότητα σε οικοδομικό τετράγωνο του Δασαρχείου. Αυτό είναι. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι με τις εγκρίσεις από τη δασική υπηρεσία και των ανθρώπων που σήμερα μας κατηγορούν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι διοχείρους που το γράψανε το έγγραφο, όπου δίναν τις σχετικές εγκρίσεις για να γίνει ο συγκεκριμένος χώρος αθλητικές εγκαταστάσεις, ο οποίος ουδέποτε, αν μου επιτρέπετε, ουδέποτε αυτός ο χώρος χαρακτηρίστηκε ως φυτώριο, ως οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο από πανεπιστήμιο σε αθλητικό κέντρο. Αυτές ήταν οι χρήσεις από το 1978 του συγκεκριμένου χώρου. Μέχρι το 82 ήταν φυτώριο. Όταν γινόταν η μεγάλη... Όχι. Από το 1978 ο συγκεκριμένος χώρος είναι δημιουργία ζωνών κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Αυτό ήταν το οικοδομικό τετράγωνο του συγκεκριμένου. Αυτή ήταν η χρήση γης. Ήταν ως δημιουργία ζωνών κοινόχρηστων χώρων από το 1978, παρακαλώ, και στην πάροδο των ετών έχει γίνει χώρος πανεπιστημίου και κατόπιν αθλητικό κέντρο και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Ουδέποτε υπήρξε κάτι διαφορετικό. Και μετά, και ξαναλέω, αν μου επιτρέπετε, δεν έγινε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να καθόμαστε. Ούτε εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Θα παρακαλέσω απλά να μιλάτε το ένα πάνω στο δύο, γιατί δεν ακούγεται. Να σας δίνει τα χαρτιά. Ναι, ναι, κύριε Πάνο, ολοκληρώστε για να μιλάτε πάνω και οι δύο, γιατί δεν ακούγεστε. Ναι, λοιπόν, δεν έχω τη δυνατότητα να έχω όλα αυτά τα χαρτιά και τα έγγραφα. Δεν μιλάω και δεν ήθελα να μιλήσω σαν νομικός οτιδήποτε. Ήθελα να μιλήσω ένας άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκα εκεί, ζω ακόμα εκεί, κάθε μέρα δύο χρόνια τον οδηγώ, περπατάω από εκεί μέσα, τον βλέπω και καίει την καρδιά μου ότι τον ακουμπούν. Καταλαβαίνω, σας λέω από την άλλη μεριά, τις ανάγκες του αθλητισμού. Γιατί ακόμα προσφέρω στον αθλητισμό. Λίγο παραπέρα, κύριε Βουρδόλη, λίγο παραπέρα. Έτσι, όταν είδαμε εμείς πού πρόκειται να γίνει, τότε ήταν που αντιδράσαμε. Αλλά οι αντιδράσεις μας περάσαν στον ντούκο. Δεν τις έδωσε κανείς σημασία στον κάλαθο των αχρήστων. Για 5-6 μήνες, 7 περάσαμε. Αυτά. Μάλιστα. Κύριε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε για να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Παπαϊωάννου να μπούμε σε άλλα θέματα που αφορούν όχι. Παράλληλα και το κλειστό γυμναστήριο. Δεν ξέρω, κύριε Παπαϊωάννου, και εσείς αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε, με τον κύριο Μεσσινέζη δεν είχαμε παραδώσει ποτέ. Με τον μπαμπά του και με την μαμά του είμαστε φίλοι λόγω ηλικίας. Με τον κύριο Βουρδόλη τα λέμε μερικές φορές. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μείνει εκείνο το κομμάτι ανέπαφο και να μπουν κάποια άτομα τα οποία να ξέρουν τη δουλειά και να κάνουν ένα φανταστικό οικολογικό πάρκο, έναν παράδεισο. Έτσι, γιατί, σκεφτείτε, να σας πω κάτι. Μπαίνουν 300-350 στρέμματα από τις γραμμές, καρμιλιτέρ, πηγαίνουν εδώ στους Άβαντος, ο καινούργιο περιφερειακή, η Καρτάλη. Λοιπόν, 350 στρέμματα. Και τι θα βλέπουμε εκεί, σπίτια. Το κλειστό, το κολυμπητήριο, παλιά μηχανήματα, καινούργια μηχανήματα, παρατημένα μηχανήματα μέσα στην πόλη, κέντρο από κέντρο θα είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είναι και τα μηχανήματα της αντιπεριφέρειας. Ας πάνε στο παλιό το κταίο. Κάλλιστα χωρούσε και το γήπεδο. Κάλλιστα χωρούσε. Και το ξέρει, το έχουμε αναφέρει στον κύριο Βουρδόλη. Μηχανικούς έχει, μπορώ να το βάλω. Εγώ το έβαλα τουλάχιστον με τις ελάχιστες γνώσεις τοπογραφίας που έχω και χώρα μια χαρά. Αυτό να το απαντήσει λίγο ο κύριος Βουρδόλης, γιατί νομίζω να μην σας αποδεσμεύσουμε ακόμα. Πριν κάποιους μήνες επισκεφθήκαμε με τον κύριο Δεμερή, τον κύριο Πέτροβιτς, και του έπεισε το θέμα κατευθείαν. Δεν περίμενα από τον κύριο Πέτροβιτς. Απάντησε, αλλά περίμενα κάποιον από τον Δήμο να έρθει σε επαφή μαζί του να το συζητήσουν λίγο. Ωραία. Επειδή το θέσαμε και από την αρχή της κουβέντας μας για το τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει. Μπορεί λοιπόν με τα τωρινά δεδομένα και με τη διερεύνηση που κάνετε αυτό το διάστημα να διερευνηθεί κάποια περίπτωση να πάει κάπου αλλού λοιπόν το κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα και είναι δυνατό να γίνει χωρίς να χαθούν τα 3,9 εκατομμύρια. Για να σας πω την αλήθεια, προσεύχομαι να μπορεί. Προσεύχομαι να μπορεί. Για να δούμε τι θα μας πει λοιπόν και ο... Εγώ μηχανικός δεν είμαι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είμαι σε θέση όμως να γνωρίζω και φαντάζομαι και οι μηχανικοί που μας ακούνε
όσοι είναι του χώρου γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα συμβασιοποιημένο έργο, που για να φτάσει να συμβασιοποιηθεί το έργο έχει περάσει από όλους τους ελέγχους, από όλους τους φορείς, τους κρατικούς φορείς και από όλες τις υπηρεσίες και έχουν πάρει τις σχετικές εγκρίσεις και φτάσει σε σημείο να έχουμε υπογραφή σύμβασης για την έναρξη του έργου. Σε οποιονδήποτε και αν πούμε σήμερα αυτό που έχει, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Σε οποιονδήποτε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να διερευνηθεί το αν μπορεί να γίνει κάπου αλλού χάνοντας τη χρηματοδότηση, θέλω να είμαι σαφής. Δεν υπάρχει άλλη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι για το συγκεκριμένο έργο, έχει συμβασιοποιηθεί και τέλος. Ή δεν για το συγκεκριμένο γίνει... έργο εννοείται και για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένη έκταση. Έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει. Ή θα γίνει το νέο κλειστό έτσι όπως έχει οριστεί και θα δαπανηθούν τα χρήματα εκεί, ή δεν θα γίνει όπως έχει σχεδιαστεί και θα χαθούν τα χρήματα. Είναι τόσο απλό. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, ποιος μπορεί να πει αύριο στα παιδιά που χθες ήταν στο γήπεδο και να σας πω το εξής, γιατί ήταν χαρακτηριστικό αυτό. Εχθές το βράδυ, ο τελευταίος αγώνας στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος ξεκίνησε σε 9.30 ώρα το βράδυ, εθνικές κατηγορίες παρακαλώ, προκειμένου να παίξουν τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος. Να ήταν ο αγώνας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης για τον μπάσκετ. Θέλω να τονίσω. Ξεκινώντας βέβαια οι αγώνες από τις 9 ώρα το πρωί. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο. Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να γίνει έτσι ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί. Έχει πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και παρόλα αυτά εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε φροντίσει με όλες τις κινήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου μας και αυτά τα δέντρα τα οποία δυστυχώς πρέπει να απομακρυνθούν να έχουμε φροντίσει ήδη να έχουν αντικατασταθεί με φύτευση νέων δέντρων σε άλλες περιοχές και με την προστασία όσων δέντρων μπορούσαν να μεταφυτευτούν. Που κάναμε μια τέτοια προσπάθεια και ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός έχει μεταφυτευτεί. Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε το θέμα αυτό, για να προχωρήσουμε. Ναι. Αν με ακούει, δεν με ακούει ο κύριος Βουρδόλης. Ναι, ναι, σας ακούει κανονικά. Λοιπόν, σε 40 χρόνια, κύριε Βουρδόλη, κανένας δεν σας δώσει. Σας είπα, δεν είναι ρεπανάκια, δεν είναι κρεμμυδάκια τα βασικά δέντρα. Σε 40 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, κανένας δεν θα είναι ζωή. Και τα παιδιά μας δεν θα ζουν. Δεν είναι απλά πράγματα. Μιλάμε για ένα δάσος το οποίο παίρνει πολλά χρόνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πατάμε ένα κουμπί και φυτεύονται τα δέντρα. Επίσης... Αυτό που θέλουμε εμείς, αυτό που ζητάμε, από τα αρχικά 64 και μετά 46 μισθών, αυτά τα 8 στρέμματα να μείνουν ανέπαφα. Αυτό θέλουμε και χωράει σίγουρα, αν προσπαθήσετε θα το χωρέσετε το αυτό θέλω να πω, θα το χωρέσετε. Είμαστε υπέρ του αθλητισμού, υπέρ των χρονοαθλήσεων και όχι μόνο γήπεδα και προπονητήρια πολλά πρέπει να γίνουν, μπαλόνια πάνε ή οτιδήποτε, δεν το ξέρω. Είμαστε υπέρ του αθλητισμού, αλλά τα 8 στρέμματα σεβαστείτε τα. Επειδή έχουμε πάει μέχρι στιγμή στον κύριο Βουρδόλη και στον κύριο Παπαϊωάννου και δεν έχουμε δώσει πολύ το λόγο στον κύριο Μεσσηνέζη, να πει κάτι ο πρόεδρος του Εθνικού. Θέλω αυτή τη στιγμή να πω ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος βάζοντας στη ζυγαριά από τη μια πλευρά το άλσος και από την άλλη το κλειστό γυμναστήριο. Νομίζω ότι είναι λάθος να τα συγκρίνουμε, διότι και τα δύο πράγματα είναι το εξίσου πολύτιμα για τη ζωή των δημοτών μας και για τον αστυνομικό αθλητές μας. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ μαζί σας, κύριε Παπαϊωάννου, ότι υπάρχει αναγκαιότητα για το πράσινο, την ίδια αναγκαιότητα υπάρχει για το κλειστό. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι χαρακτηρισμένος. Όλες οι μελέτες, μα όλες, έχουν γίνει για το συγκεκριμένο χώρο, γιατί άκουσα προηγουμένως αναφέρατε χώρους που δεν έχουν δέντρα, μπαίρια κτλ. Εάν φύγει από εκεί το κλειστό, χάνεται τη χρηματοδότηση. Πρέπει να προχωρήσουμε σε καινούργια διοδότηση. Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο χαρακτηρισμένο χώρο για αθλητικές εγκαταστάσεις, που δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη. Με δεδομένο βέβαια ότι για να χαρακτηριστεί ένας χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων θέλει μίνιμουμ μια πενταετία διαδικασίες και γραφειοκρατία, καταλαβαίνετε πόσο πίσω πάει αυτή η υπόθεση. Και αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κλειστό 40 χρόνων, έχω την εντύπωση ότι θα γίνει 60 χρόνων για να συζητάμε αν θα κάνουμε νέο κλειστό. Σε εμάς δεν τίθεται το θέμα ότι θα κοπούν τα δέντρα και είναι καλό. Κακό είναι. Φυσικά και είναι κακό. Χάνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πρασίνου. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια συμβιβαστική λύση, δηλαδή να γίνει και το κλειστό και να μπορέσουμε να καλύψουμε
το χαμένο έδαφος σε αυτό το κομμάτι που θα φύγει. Και ας χρειαστεί χρόνος για να γίνει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα μαζί ταυτόχρονα. Αλλά να κάνουμε την προσπάθεια να ικανοποιήσουμε και το αθλητικό κομμάτι και τις ανάγκες αθλητικές της πόλης μας και το κομμάτι του πρασίνου. Εμείς μάλιστα ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε μία πρόταση σαν αθλητικό σωματείο πολύ μεγάλο της Ελλάδας να συμβάλλουμε σε ό,τι αφορά τη δενδροφύτευση πάρα πολλών δέντρων όπου ο Δήμος και οι πολίτες κρίνουν ότι χρειάζεται. Δηλαδή να μπορέσουμε τουλάχιστον να μετριάσουμε μία απώλεια δέντρων τα οποία θα πρέπει να φύγουν από το συγκεκριμένο χώρο για να δημιουργηθεί το κλειστό. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά, αν και δεν είμαι μηχανικός, ότι αν αλλάξει οικόπεδο, όχι χώρο, οικόπεδο, το κλειστό, δεν πρόκειται να γίνει για τα επόμενα 10 χρόνια. Ένα σχόλιο από τον κύριο Βουρδόλη και μετά να πάμε στον κύριο Παπαϊωάννου για να κλείσουμε το θέμα κλειστό άλσος, για να προλάβουμε να ρωτήσουμε και κάποιες ερωτήσεις ακόμα που αφορούν τα κλειστά γυμναστήρια της πόλης και τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Κύριε Βουρδόλη και μετά στον κύριο Παπαϊωάννου. Αυτό που ανέφερα και λίγο πριν, ότι η αθλητική κοινότητα είναι εδώ, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι εδώ και ήταν ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τόσο τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή, αλλά όσο και τη συνέχεια η οποία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα καλύτερη ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί είμαστε εδώ, έχουμε, ξέρετε, το πλέον ζωντανό κομμάτι εθελοντισμού είναι η αθλητική κοινότητα, η οποία τα παιδιά είναι νέα παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον αθλητισμό. Και όπως αναφέρατε και εσείς, κύριε Παπαϊωάννου, επειδή είστε μέσα στον χώρο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το έμψυχο υλικό των αθλητικών σωματείων, οι οποίοι προκειμένου να γίνει το νέο κλειστό, χθες επαναλαμβάνω, είναι στη διάθεση όλων των φορέων, του Δήμου εν προκειμένου, προκειμένου να κάνουμε τέτοιους χώρους καινούριους, με περισσότερα δέντρα, περισσότερο πράσινο, έτσι ακριβώς όπως μας αρμόζει. Μην ξεχνάτε, παρατημένες γωνίες, οικόπεδα που υπήρχαν του Δήμου Αλεξανδρούπολης, πόσα πάρκα τσέπης κάναμε ως Δήμος και συνεχίζουμε να κάνουμε. Αυτά δεν τα αναγνωρίζει κανείς. Κύριε Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ας ξεχάσουμε το τι φυτεύσεις γίνανε, τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι τίποτα δεν έχει στην πόλη. Όταν η Καλαμάτα έχει 54% στον αστικό ιστό πράσινο, η Πάτρα έχει 44%, η Καβάλα έχει 36%, εμείς έχουμε 2,5% και μιλάμε για τα δεντροφυτεύσεις ότι κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι ένα μοναδικό και δεν πρόκειται να αναπληρωθεί, δεν πρόκειται να γίνει πουθενά αλλού. Κόπηκε τέρμα, το χάσαμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να θέλουμε. Συμφωνώ με την αρχή του κ. Μισινέζη ότι θέλουμε και το ένα και το άλλο. Και η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου για να καταλήξει στο ότι ξέρετε να δώσουμε τις 2 εβδομάδες στην τεχνική υπηρεσία να βρει αν υπάρχει μια λύση, αυτό ήταν. Πώς θα γίνει και το καρπούζι και το γάιδερο που λέει. Πώς θα γίνει αυτά τα πράγματα να είναι. Πιστεύω ότι μπορεί. Καλή θέληση να υπάρχει και όχι αντιπαλότητα. Και οι δυο, πλευρές μιλάμε, θέλουμε το κέρδος της πόλης, το κέρδος των παιδιών, των αθλητισμών, το κέρδος όμως και της υγείας των πολιτών. Ωραία. Αυτά. Κύριε Παπαϊωάννου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κρατήσουμε λίγο, θα μας επιτρέψετε να σας κρατήσουμε για λίγο ακόμα κοντά μας για να επιστρέψουμε και να μείνουμε ακόμα στο θέμα των, λίγο ακόμα στο θέμα των εγκαταστάσεων που αφορούν βέβαια και το νέο κλειστό γυμναστήριο και το πώς θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση και τι γίνεται με αυτά που ήδη υπάρχουν. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η συζήτηση θα παραμείνει για λίγο ακόμα στο θέμα των κλειστών γυμναστηρίων, στο θέμα των εγκαταστάσεων, των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αλεξανδρούπολη. Θα φύγουμε λίγο από το θέμα που παρακολουθήσατε νωρίτερα που αφορά το νέο κλειστό γυμναστήριο και το Άλσος. Θα πάμε λίγο στις εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν και να θυμίσουμε ότι είμαστε πάντα μαζί εδώ στο στούντιο με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Θόδωρο Βουρδόλη και τον Πρόεδρο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ευγερινό Μεσσηνέζη. Νωρίτερα μαζί μας ήταν και ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου, δασολόγος και μέλος της Πρωτοβουλίας Δημοτών για την Προστασία του Άλσου στο Φυτώριο, την έκταση δηλαδή που αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο κλειστό γυμναστήριο δίπλα στο νέο κολυμπητήριο, στο κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Να πάμε λίγο στο θέμα του κλειστού γυμναστηρίου Μιχάλης Παρασκευόπουλος και να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Βουρδόλη σχετικά με τι γίνεται σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη
με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο είχε εγκριθεί από το ΙΜΕΠΕΡΑ, αν δεν κάνω λάθος, το 2019, είχε πάρει έγκριση για να αναβαθμιστεί ενεργειακά, 1.380.000 ευρώ συγκεκριμένα, στις 28 έκτου του 2019 η απόφαση, αν έχουμε κάποια εξέλιξη ή αν θα έχουμε το επόμενο διάστημα σχετικά με αυτό. Ωραία. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια χρηματοδότηση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ύψους 1.300.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε όμως καμία απολύτως μελέτη όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Πράγματι, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν φροντίσει ώστε να φτιάξουν όλες αυτές τις μελέτες που προβλέπονται προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα και είμαστε στο τελικό στάδιο και νομίζω, αν πάνε όλα καλά, ότι ίσως και μέσα στο καλοκαίρι να γίνει η περιβόητη αυτή ενεργειακή αναβάθμιση και έτσι να το παλιό πλέον αυτό κλειστό γυμναστήριο του Μιχάλης Παρασκευόπουλος να ανακαινιστεί έτσι όπως πρέπει, να αναβαθμιστεί και να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και για τα πολλά ακόμα χρόνια, γιατί όπως είπαμε και πριν το διάλειμμα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης πλέον είναι μείζονος σημασίας, γιατί η πόλη μας, ο Δήμος μας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και όπως καταλαβαίνετε, ένα κλειστό γυμναστήριο όπως το Μιχάλης Παρασκευόπουλος και ένα προθερμαντήριο όπως είναι στο κλειστό της Μαΐστρου, αντιλαμβάνεστε, δεν φτάνουν για τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε πλέον σε πολλά αθλήματα, πολλές ομάδες, σε εθνικές κατηγορίες να εκπροσωπούν την πόλη μας και τον Δήμο μας σε όλη την Ελλάδα. Προεξάρχοντας του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, της ιστορίας του αθλητισμού στην περιοχή μας και νομίζω, αν μη τι άλλο, τα παιδιά μας αξίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που τους παρέχουμε σήμερα και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, πότε μπορούμε να περιμένουμε σε την αναβάθμιση? Δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα για να μην πω κάτι λάθος. Παρ' όλα αυτά, όμως, πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις θετικές. Πολύ ωραία. Επόμενο θέμα, αναφέρατε και οι δύο και εσείς τώρα στην τελευταία σας φράση και ο κύριος Μεσινέζης νωρίτερα, τους κλειστούς χώρους που έχουμε για άθληση. Στις φράσεις σας και οι δύο δεν αναφέρατε καθόλου το Μανέα στο νοσοκομείο. Τι γίνεται εκεί και αν μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο το Μανέα από ότι τώρα, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες προπονήσεις μπάσκετ, κάποιοι αγώνες μπάντμιντον με μάλιστα πρόσφατα και κορυφαία διοργάνωση παραμπάντμιντον στο συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο. Ωστόσο, είναι λίγα, μετρημένα τα πράγματα που γίνονται. Μπορούν να γίνουν περισσότερα. Όσον αφορά λοιπόν το κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, το οποίο η δική μας Δημοτική Αρχή φρόντισε να κάνει σωστά μια προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο χωρίς να έχει προβλήματα και να περάσει από τον έλεγχο από την αποκεντρωμένη έτσι όπως πρέπει να είναι. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Οι ώρες και οι μέρες που το έχουμε είναι συγκεκριμένες. Γίνεται χρήση από πολλά αθλητικά σωματεία. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνει. Είναι λίγες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Σας λέω και πάλι, ο αριθμός των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με αθλήματα σάλας είναι πάρα πολύ μεγάλος για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες αυτά τα κλειστά γυμναστήρια τα οποία έχουμε σήμερα. Όπως και να έχει, μην πάρουμε παραδείγματα από άλλες πόλεις πολύ μακριά. Να πιάσουμε εδώ δίπλα τον Δήμο Κομωτινής, το οποίο έχει αθλητικές εγκαταστάσεις πολύ περισσότερες από αυτές τις οποίες αναλογούν, αν θέλετε, σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Σε ακριβώς αντίθετη περίπτωση, όπως είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Ήρθε μια δημοτική αρχή η οποία επιτέλους κάνει αθλητικές εγκαταστάσεις στην πράξη και όχι στα λόγια. Μάλιστα. Και μια ερώτηση ακόμα, στην οποία θα χρειαστούμε στη συνέχεια και την απάντηση του κύριου Μεσινέζη, του Πρόεδρου του Εθνικού, για το νέο κλειστό γυμναστήριο. Έχουν ακουστεί, έχουν υπάρξει φωνές και το γνωρίζετε, για το κατά πόσο το νέο κλειστό γυμναστήριο είναι στις απαιτήσεις των συλλόγων. Το αν δηλαδή θα μπορούν και οι σύλλογοι να εξυπηρετηθούν έτσι όπως πρέπει, αλλά και το αν μπορούν να έρθουν μεγάλες διοργανώσεις. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και μετά θα χρειαστούμε και την άποψη του κ. Μεσινέζη. Θα το πω για πολλωστή φορά και θα το πω όσες φορές ακόμα χρειαστεί. Το νέο κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης είναι ενεργειακής κλάσης Α, είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα που θα έχει η χώρα μας. Θα μπορούμε να φιλοξενούμε και διεθνείς αγώνες ανετότατα, αφού έχουμε πάρει όλες τις απαραίτητες
εγκρίσεις από τη μια και από την άλλη οι νόρμες των παγκόσμιων ομοσπονδιών εν προκειμένου του βόλεϊ, η οποία είναι η πιο απαιτητική όσον αφορά τα ύψη, τις υπερκαλύπτουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν και διαβάζουν μία παράγραφο. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν 7 κατηγορίες όπου μπορούν να γίνουν με κάποιες προϋποθέσεις για να μπορούν να γίνουν διεθνείς διοργανώσεις όλων των κατηγοριών. Εμείς λοιπόν από τις 7 αυτές κατηγορίες είμαστε στη νούμερο 3. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Έτσι ακριβώς όπως έχουμε σχεδιάσει αυτό το γήπεδο. Να το κλείσω. Το γήπεδο, το νέο κλειστό γυμναστήριο θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και θα μπορούν να τελούνται διεθνείς αγώνες και διεθνή event με όλες τις απαραίτητες αντιοδοτήσεις, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να υπάρχει. Αυτό που δυστυχώς ακούω από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι του χώρου και δεν το γνωρίζουν ή δεν θέλουν να το γνωρίζουν, είμαι κατηγορηματικός. Είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε από αυτούς που μας ακούνε να τους δώσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να τους εξηγήσω για ποιον λόγο υποστηρίζω ότι αυτό το πράγμα που ακούγεται από πολλούς δεν ισχύει, είναι ψέματα, είναι ότι παραπληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το. Το γήπεδό μας θα είναι διεθνών προδιαγραφών και πολύ ευχαρίστως να τους αποδείξουμε με τον πλέον απλό τρόπο. Διεθνείς αγώνες, τόσο με τον εθνικό, όσο και με την εθνική ομάδα του βόλεϊ που έδωσε ευρωπαϊκά παιχνίδια και πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις θετικές, έχουν γίνει στο Παρασκευόπουλο, το οποίο είναι πολύ μικρότερο, πολύ παλιότερο, με πολύ περισσότερους περιορισμούς από το νέο μακλειστό. Από μόνο το αυτό αναιρεί αυτές τις δηλώσεις από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λένε ότι γνωρίζουν. Όχι, δεν γνωρίζουν, λένε ψέματα στον κόσμο. Στο κομμάτι των θέσεων, γιατί και αυτό έχει ακουστεί πολλές φορές και επίσης το ξέρετε, θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο με περισσότερες θέσεις ή θα ξέφευγε μετά το. Το κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος έχει 500 θέσεις σταθερές και γνωρίζετε ότι πριν από λίγα χρόνια έγινε μια προσθήκη άλλων 250 θέσεων από την απέναντι μεριά. Το νέο κλειστό λοιπόν που έχει προγραμματιστεί να έχει 1042 σταθερές θέσεις έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο αριθμό θεατών. Εμείς μπορούμε να το γεμίσουμε. Χίλιες φορές θα το γεμίσουμε. Να φτιάξουμε κι άλλο κλειστό γυμναστήριο. Εδώ είμαστε να δουλέψουμε. Αυτό έχουμε κάνει, αυτό κάνουμε συνέχεια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα δουλεύουμε για το καλύτερο αθλητικό μέλλον των παιδιών μας, κάνοντας αθλητικές εγκαταστάσεις. Πλέον δημιουργούμε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης αθλητικές εγκαταστάσεις στην πράξη και όχι στα λόγια. Και αναβαθμίζουμε αυτές που έχουμε, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να πω για τις αναβαθμίσεις που έχουμε κάνει ήδη στο Φώτης Κοσμάς. Γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία και αυτά δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν είχαν κατασκευαστεί, πλέον είναι καινούρια, είναι σύγχρονα, ολοκληρώνονται μέσα οι παρεμβάσεις που πρέπει, προκειμένου να κάνετε το έργο σας όσο δυνατόν καλύτερα. Νομίζω αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Μεσσηνέζη να μας πει πώς θα ακούει όλα αυτά. Ένα σχόλιο θα θέλαμε και ποια είναι η άποψή σας για το νέο κλειστό γυμναστήριο, αν πιστεύετε ότι καλύπτει τις ανάγκες σας, τις ανάγκες των συλλόγων όπως ο Εθνικός. Από την αρχή, κύριε Πανταζή, τόνισα την αναγκαιότητα να γίνουν κλειστοί χώροι αθλητισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες των συλλόγων. Οι σύλλογοι στην Αλεξανδρούπολη είναι πάρα πολλοί για τα λίγα κλειστά γυμναστήρια που έχουμε, δύο στον αριθμό. Το Παρασκευόπουλος και το Προθερματήριο στο Κέγε. Εάν σκεφτείτε μόνο στο Βόλιο ότι υπάρχουν 5 σωματεία με ανδρικές ομάδες και εθνικές κατηγορίες, φυσικά, με βασικές αγωνιστικές ομάδες, σύν τις υποδομές τους, στις γυναίκες κορασίδες, παγκορασίδες, στους άνδρες, παιδες, έφηβους, νέους κτλ. Βρείτε το νούμερο και τον αριθμό των αθλητών. Και δεν έβαλα το handball με ανδρική και γυναική ομάδα, το μπάσκετ με τρεις ομάδες με ανδρικές και γυναικείες ομάδες, με υποδομές και να προσθέσω και τον μπάτμικτον που αυτή τη στιγμή στον εθνικό αριθμό 120 παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητάμε για το αν υπάρχει αναγκαιότητα, αλλά συζητάμε για το πόσο γρήγορα θα γίνει το κλειστό. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Θέλω να κάνω όμως δύο επισημάνσεις. Φυσικά. Εμείς στο παρελθόν, όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία για το νέο κλειστό, θέλοντας να βοηθήσουμε πραγματικά το Δήμο να προχωρήσει μια διαδικασία, με μηχανικούς του συλλόγου είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις στο Δήμο. Και τότε θυμάμαι συζητήσεις, ήταν με μηχανικούς του Δήμου και τον αντιδήμαρχο τότε αθλητισμού, τον κύριο Βαταμίδη. Λίγο καιρό μετά, ακούσαμε τα εξαμάξεις από την τότε Δημοτική Αρχή, διότι μας θεώρησαν άσχετους στις παρεμβάσεις που θέλαμε, μάλλον στις βοηθητικές συμβουλές που θέλαμε να δώσουμε και στο κάτω-κάτω για να βοηθήσουμε τον Δήμο και όχι για να προβληθεί ο σύλλογος σαν σύλλογος. Και σε μια συγκεκριμένη συνέντευξη που είχαμε δώσει,
Είχαμε προτείνει τότε, μαζί με την κατασκευή του κλειστού, τρόπους για την κατασκευή του κλειστού, να γίνουν και οι απαραίτητες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις του Παρασκευόπουλου. Όχι μόνο δεν ακουστήκαμε, κατηγορηθήκαμε από την τότε Δημοτική Αρχή για αυτές μας τις απόψεις. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να βάλουμε το κομμάτι του αθλησμού πέρα από την πολιτική και να προχωρήσουμε. Να δούμε τι πραγματικά εξυπηρετεί τον αθλησμό της πόλης. Ένα κομμάτι βέβαια τώρα που θέλω να το κάνω και ως πρόταση, μια και είναι παρόν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, που μέχρι τώρα δεν το έχουμε εξετάσει, είναι οι αθλητικοί χώροι που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στα σχολεία, στις κατασκευές καινούργιων σχολείων. Άμα δούμε στις γειτονικές πόλεις, οι πιο πολλοί φτιάχνουν γυμναστήρια μέσα στα σχολεία. Όχι, και δεν εννοώ τους πολυχώρους εκδηλώσεων οι οποίοι δεν πληρούν προδιαγραφές για προπονήσεις παιδιών. Και χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Και χρησιμοποιούνται από συλλόγους. Εκεί έχουμε ξεφύγει. Γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Εδώ σε προηγούμενη, στο τελευταίο κτίριο που έγινε στο ΚΕΓΕ, φτιάχτηκε βόλεϊ και μπάσκετ χώρο θερτέν σε εξωτερικό χώρο. Να εξυπηρετήσει τι. Ποιος αθλητής θα πάει το χειμώνα να κάνει προπόνηση βόλεϊ και μπάσκετ με τη βροχή και το κρύο. Άρα. Κάπου λίγο πρέπει να το συμμαζέψουμε το πράγμα. Πρέπει να το δούμε συνολικά, ένα πλαίσιο συνολικό, να αναβαθμίσουμε όλες τις εγκαταστάσεις. Και γιατί όχι να δημιουργήσουμε κι άλλες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης της πόλης, που ούτως ή άλλως περιμένουμε στα επόμενα 10 με 15 χρόνια μια περαιτέρω ανάπτυξη πληθυσμιακή. Δεν πρέπει να προβλέψουμε. Πάρα πολύ καλά γίνεται το κλειστό και όχι μόνο πρέπει να γίνει, θα βοηθήσουμε σίγουρα για να γίνει. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντες που πρέπει να τις συνυπολογίσουμε. Ωραία. Ένα τελευταίο σχόλιο και σε αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Μεσσηνέζης, γιατί μας πιέζουν, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο, αλλά είναι πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε πλέον στην Αλεξανδρούπολη για τον αθλητισμό και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένα από τις πρώτες ενέργειες που κάναμε όταν αναλάβαμε ήταν να διερευνήσουμε, μεταξύ άλλων, να διερευνήσουμε τους χώρους, επειδή είχαμε την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε και εμείς ένα πρόγραμμα το οποίο υπήρχε για κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις εντός σχολικών μονάδων, με έγγραφο όμως υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, ζήτησαν να μου στείλουν πού έχουμε αθλητικές χώρους με χρήση έτοιμες αθλητικές εγκαταστάσεις και παράλληλα την δυνατότητα στα σχολεία, στους αύλους χώρους των σχολείων, που έχουμε ακόμα μέτρα για να χτίσουμε. Έτσι, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις και μέτρα για να μπορείς να χτίσεις. Δυστυχώς, σε κανένα από τα σχολεία που υπήρχαν μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε χώρος διαθέσιμος για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα κλειστό γυμναστήριο εκεί πέρα μέσα. Ο μόνος χώρος ο οποίος υπήρξε και υπάρχει είναι στα δύο νέα, στο συγκρότημα των δύο νέων σχολείων στην περιοχή του ΚΕΓΕ, που ήδη έχουμε κάνει σχετική μελέτη, σχετικό σχεδιασμό για να κάνουμε ένα προθερμαντήριο εντός του χώρου. Οι τεχνικές υπηρεσίες, με εντολή του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζαμπούκη, και την επίβλεψη τη δική μου, αν θέλετε, έχουμε ήδη σχεδιάσει προκειμένου να δούμε τα χρήματα που θα απαιτηθούν. Γιατί πρώτα σχεδιάζεις και αυτό που θα σχεδιάσεις και θέλεις να κάνεις, τότε βγαίνουν και τα χρήματα που χρειάζονται. Προκειμένου να γίνει ένας κλειστός χώρος εκεί πέρα μέσα. Ήδη το έχουμε κάνει στο σχέδιο μελετών. Επίσης, έχουμε φροντίσει να τρέξουμε τις μελέτες για το σπίτι της γυμναστικής. Πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε και ως θέμα. Παράλληλα, έχουμε τα γήπεδα τένις, τα οποία θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε. Mm-hmm. Γιατί, εάν είναι φιλέτο το σημερινό χώρο που θέλουμε να φτιάξουμε τα γήπεδα τένις δίπλα στο μουσείο, όπου είναι ήπιες εγκαταστάσεις και δεν μπορείς να παναχτίσεις, όπως λέει η δημοτική. Η αντιπολίτευση λέει ότι θέλει να φτιάξει εκεί πέρα το Δημαρχιακό Μέγαρο. Μα ο χώρος αυτή τη στιγμή είναι χαρτισμένος ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, που σημαίνει όχι κτίρια μεγάλα. Πώς θα γίνει να γίνει ένα Δημαρχιακό Μέγαρο εκεί πέρα, δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει η Δημοτική Αρχή θέλει να φτιάξουμε τα γήπεδα τέννις, η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το Δημαρχείο εκεί. Παράλληλα, έχουμε στείλει ήδη, έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη για την αντικατάσταση όλου του Ταρτάν και του Χλωοτάπητα επίπεδου Super League μέσα στο Φώτης Κοσμάς, την ανακατασκευή πλήρως. Αυτή είναι η μελέτη, δεν είναι λόγια, είναι έργα. Τα έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή, τα έχουμε δουλέψει. Μάλιστα. Δεν τα λέμε όλα. Συγγνώμη που. Ναι, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πούμε για πράγματα που κάνουμε στον Δήμο Αλεξανδρούπολη στα δύο αυτά χρόνια, μόλις δύο χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και θα έχουμε και άλλη εκπομπή στην συνέχεια και θα έχουμε και ανθρώπους κοντά μας
και από την αντιπολίτευση, γιατί σήμερα, να το πούμε και αυτό, έγινε η προσπάθεια σήμερα να υπάρχουν και άνθρωποι από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης και δεν κατέστη αυτό δυνατό. Θα έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς και άλλη εκπομπή για να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε περισσότερο. Ήδη έχουμε φάει μία ώρα, οπότε δεν επειδή μπορούμε. Επειδή αναφέρατε για την αντιπολίτευση, ένα σχολείο μόνο. Όσον αφορά το νέο κλειστό, για να το κλείσω και εκεί. Ναι, τελευταίο. Η αντιπολίτευση, ο κύριος Λαμπάκης, σε πάση περιπτώσει, σε δηλώσει του 2016, είχε πει τα εξής. Ο καλύτερος χώρος να κατασκευαστεί αυτό το γήπεδο είναι δίπλα στο κολυμβητήριό μας. Υπάρχει διαθέσιμος χώρος 7 στρεμμάτων που εξυπηρετεί τον συντελεστή δόμησης και θα συγκεντρώσουμε εκεί όλα τα αθλήματα κολύμβησης, βόλεϊ, handball, μπάσκετ και ενδεχόμενα την ενεργό γυμναστική. Αυτά είπε ο κ. Λαμπάκης του 2016 για το συγκεκριμένο χώρο που έχει οριστεί για να γίνει το νέο κλειστό γυμναστήριο. Άρα η αντιπολίτευση επί της ουσίας έχει αποφανθεί από τότε. Παρ' όλα αυτά, για ευνόητους λόγους προσπαθούν σήμερα να καθυστερήσουν αυτό το έργο, αλλά με κίνδυνο. Απλά επειδή δεν είναι τώρα εδώ για να απαντήσουν, να μην το προχωρήσουμε. Τα έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε... Εντάξει, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Θοδωρή Βουρδόλη, που ήταν λοιπόν κοντά μας. Να είστε καλά, και τον πρόεδρο του Εθνικού Αλεξανδρόπουλου, τον Αυγερίνο Μεσσηνέζη. Εμείς ευχαριστούμε.